Την καλησπέρα μας και στον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το μετεωρολόγο μας. Κύριε Μαρουσάκη, βγήκε ήλιος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιτέλους. Μας το είχατε πει εσείς. Η άνοιξη μας χτυπά πλέον για τα καλά την πόρτα. Και έτσι, να μην χτυπήσετε τις καρδιές μας εδώ, γιατί έχω ευαίσθητες ψυχές μέσα στο πλατό. Έτσι, και δεν ξέρω μήπως αυτό το ανοιξιάτικο χτυπήσει έτσι σφόδρα και ξαφνικά. Καλό είναι και αυτό. Πάντως, από πλευράς καιρικών φαινομένων, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Πλέον πέρασε και αυτή η διαταραχή που έδωσε αρκετά φαινόμενα και χτες προς τα ανατολικά και νότια. Και σε εμάς έφερε διαταραχή, κύριε Μαρουσάκη. Καθίστε να τα πούμε λίγο και πιο χαλαρά. Έχει μεσημεριάσει κιόλας τώρα. Είναι οι άνθρωποι πιο χαλαροί. Και σε εμάς ποια διαταραχή έφερε τόσο καιρό πια? Το χιόνι, η βαρύ χειμωνιά, ναι. Το κρύο. Ναι, τώρα λίγο να ανθίσει η κατάσταση. Ελάτε. Έτσι ακριβώς. Πλέον είμαστε σε ομαλές καιρικές συνθήκες. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και αύριο, ανήμερα της εθνικής μας εορτής. Μπορούμε να δούμε στον πρώτο μας χάρτη ποιο είναι και το αίτιο που θα οδηγηθούμε έτσι σε ανοιξιάτικο καιρό. Θα έρθουν πιο θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο. Βλέπετε χαρακτηριστικά απομακρύνεται το θαλασσί και το μπλε χρώμα που δείχνουν τις πολύ ψυχρές αέριες μάζες που μας επηρέαζαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Φεύγουν αυτές λοιπόν οι πολικές αέριες μάζες προς την περιοχή της Τουρκίας και έρχονται θερμότερες αέριες μάζες με το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Το χρώμα αρχίζει πλέον να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα δούμε τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις θερμοκρασίες στον επόμενο μας χάρτη. Και για σήμερα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές. Προσεγγίζουμε τους 16 με 18 τοπικά, ακόμη και 19 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερες όμως θερμοκρασιακές καταστάσεις θα έχουμε αύριο, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Βλέπετε χαρακτηριστικά στο χάρτη μας, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 20-22 τοπικά. Σε όλη τη χώρα, κύριε Μαρουσάκη, σε όλη τη χώρα, γιατί είναι και τώρα αυτό το τριήμερο, πολλοί ίσως να έχουν προγραμματίσει να φύγουν κιόλας, εκδρομούλες. Ακριβώς, σε ολόκληρη τη χώρα, και μάλιστα να τονίσουμε ότι εξασθενούν και οι βοριάδες. Σιγά σιγά έχουν επιμείνει βέβαια σήμερα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα. Θα σαλπάρουν δηλαδή κιόλας, Από αύριο θα είναι καλοτάξτες οι θάλασσές μας, ιδιαίτερα μέσα στο Ιόνιο και προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Θα επιμείνει λίγο ο βοριάς προς το Καρπάθιο και προς την περιοχή της Ρόδου κοντά στα 6 Μποφόρ. Και εκεί όμως σιγά σιγά θα αρχίσει έτσι να υποχωρεί αυτός ο άνεμος για να πάμε σε καλοτάξτες θάλασσες μέχρι και την Κυριακή Δευτέρα. Δεν περιμένουμε έτσι κάτι το αξιόλογο. Να τονίσουμε όμως ότι την Κυριακή θα έχουμε κάποιες έτσι αραιές συννεφιές που θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά τμήματα και ίσως προς το απόγευμα της Κυριακής δώσουν κάποιες έτσι πρόσχερες τοπικές βροχές προς τα βόρεια όμως τμήματα της χώρας μας, όχι κάτι το αξιόλογο. Τελειώσαμε δηλαδή, όμως με το χειμώνα. Τελειώσαμε. Ακριβώς έχουμε τελειώσει με το χειμώνα. Πλέον πηγαίνουμε σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες έτσι πρόσχερες βροχές. Θα μας έρθει όμως και η αφρικανική σκόνη, συνηθίζεται για την άνοιξη. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, η αλήθεια είναι. Εντάξει, θα πάρουμε κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα στρώσει σιγά-σιγά. Έρχονται αυτές οι θερμές αέριες μάζες από την πλευρά της Αφρικής και μαζί τους θα σηκώσουν και αφρικανική σκόνη, ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε πλέον σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες αντιπροσωπές. Η θάλασσα τώρα, κύριε Μαρουσάκη, και με αυτό να σας ευχαριστήσω, είναι πολύ κρύα, διότι τώρα, εγώ θυμάμαι και από πέρυσι, επειδή είμαστε και τρελαμένοι με όλη την πανδημία και αυτά τα μπάνια τα ξεκινούν όλοι νωρίτερα. Τώρα, αν δουν ήλιο, μπορεί κανείς και τολμηρός να κάνει βουτιά, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο? Δύσκολο, Είναι αρκετά κρύα η θάλασσα. Για να τονίσουμε ότι η θάλασσα έχει διαφορετική θερμοχωρητικότητα από την ξηρά, που σημαίνει ότι θα θερμανθεί σαφώς με πολύ πιο αργό ρυθμό. Άρα λοιπόν το κρύο που είχε συσσωρευτεί τις προηγούμενες εβδομάδες και που επηρέαζε και τη χώρα μας έχει αποθηκευτεί στη θάλασσα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να εκτονώνεται και αυτό, αλλά θέλει ακόμα αρκετό χρόνο. Δεν είμαστε ακόμα να δει θερμοκρασίες. Μια ενδεικτική θερμοκρασία κοντά στους 16 με 17 βαθμούς. Δεν είναι ακόμα ζεστές οι θάλασσές μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.